Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή να συναντήσουμε την καλή μου φίλη, την Άννα Γκαραμάλη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένα, καλημέρα κύριε Κουρτάκη. Λοιπόν, τι έγινε χθες βράδυ? Χθες βράδυ είχαμε μία ενημέρωση για τις αλλαγές των ένφια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο με τον κύριο Θεοδρακόπουλο που ουσιαστικά σας είπε ότι δεν ευθύνομαι εγώ αλλά ο κύριος Χαρδούβελης και όπως γράφουν οι εφημερίδες του είπατε κάποια γαλλικά. Κοιτάξτε, τουλάχιστον εσύ Γιάννη που με ξέρεις, γιατί έχουμε μία φιλία ετών, εγώ ζω με τον κόσμο στην Β' Αθήνας όπου εκλέχθηκα και δεν ζω στο γραφείο μου. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να γίνονται από νοικοκύριδες παταχτσίδες, έτσι. Όταν έρχονται, δεν έχουν να πληρώσουν το δάνειό τους, τη δόση τους, για την οποία το κράτος προσπαθεί τώρα να γίνει μια ρύθμιση, την ίδια ώρα να του ζητάει το φόρο των ένφια. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια ένταση από όλους τους βουλευτές, δεν ήμουν μόνο εγώ, σε καμία περίπτωση, γιατί προσπαθούσαμε να μας λύσουν τις απορίες. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Θεοδωρακόπουλο. Σίγουρα, τι προσωπικό να έχει. Απλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω προσωπικά τίποτα, όμως εκπροσωπεί αυτό που λέμε άκαρδος τεχνοκράτης, με κουτάκια και αριθμούς, κάτι που δεν είναι της δικής μου ιδιοσυγκρασίας. Η πίεση λοιπόν από τη δυστυχία και την απόγνωση του κόσμου περνάει σε όλους μας, σε όλους τους βουλευτές. Είναι λογικό. Δεν μπορώ, Γιάννη, να την αγνοήσω αυτή, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής για να την αγνοήσω. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, και σε ερώτηση, αν κάποιος που βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό θα πληρώσει ένφια, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος είπε με άνεση, βεβαίως θα πληρώσει ένφια. Υπήρξε αυτή η φράση η οποία αναγράφεται σήμερα στον τύπο? Κοιτάξτε, υπήρξε ένταση, παραφέρθηκα και λυπάμαι γι' αυτό, δεν είναι το σωστό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν λυπάμαι καθόλου για την ουσία αυτών που είπα. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει που διάβαζε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ενδιαφέρει αν εγώ δάκρυσα ή αν είπα γαλλικά. Νομίζω τον ενδιαφέρει η ουσία. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε. Ότι ναι, πρέπει να πληρώνουμε ένα φόρο. Υπάρχει σε όλα τα κράτη. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να μας αγνοούν εμάς τους βουλευτές που είμαστε κοντά στον κόσμο. Που είμαστε μέρα νύχτα με τους συνανθρώπους μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπολογίζουν τους ανθρώπους με νούμερα και αριθμούς. Την ίδια περίπτωση είχαμε με τον κύριο Καραβίτη, τον εμπνευστή του ένφια, και τότε είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις μου στη συνάντηση 75 βουλευτών με τον κύριο Στουρνάρα, όπου απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις ο κύριος Καραβίτης ως υπουργός. Έχω συνυπογράψει με πολλούς συναδέλφους μου ερωτήσεις, αν μπείτε και δείτε, για τον ένφια, για τις αδικίες και για τις αλλαγές. Και για την απόδοση ευθυνών για τα αρχικά λάθη, εν διάρκεια της περιπτώσης, από έναν άνθρωπο που δεν έχει να πληρώσει, δεν ζητάμε να πληρώσει κι άλλα. Αυτή είναι η απόψη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι, κυρία Καραμανλή, ότι δεν θα πρέπει να ζητάτε συγγνώμη υπό την έννοια πια ότι βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια. Να είναι λίγο πιο κομψή και μια ευγένεια από τους βουλευτές, αλλά έχω την πεποίθηση και φαντάζομαι ότι σας το λένε και εσάς στον δρόμο. Ότι αυτό το οποίο είπατε στον κύριο Χαρδούβολη θα θέλανε να το πούνε πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους σας και πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι μια αντίδραση την οποία, ας βγάλουμε έξω τα γαλλικά, είναι μια αντίδραση που, την οποία θα περιμέναμε και από άλλους βουλευτές, κυρία Καραμαλίδα. Θα περιμέναμε δηλαδή να υπάρχει πιο στενάρη αντίδραση και ιδιαίτερα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τζένα, εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους συναδέλφους, δεν με αφορά. Τον εαυτό σου, Άννα, και τον κόσμο. Και τον κόσμο. Και τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος στα καφενεία, επειδή, κυρία Καραμαλία, αυτά λέει. Δηλαδή, για να μην είμαστε, γιατί είμαστε λίγο αποστηρωμένοι. Και... Ναι, εγώ επειδή κλέγομαι στη Β. Αυτά λέει στα καφενεία. Είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια. Με πάρα πολλά προβλήματα. Με πάρα πολλά προβλήματα, γιατί στην επαρχία υπάρχει η αγροτιά, μπορείς να φυτέψεις, μπορείς να ζήσεις με τον συνάνθρωπό σου, να του ζητήσεις μια πατάτα, μια ντομάτα. Εδώ στην Αθήνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έχω την αίσθηση, κύριε Καραμαλή, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος και ο κύριος Χαρδούβελης έχουν αρκετά χρόνια να επισκεφθούν τη δυτική Αθήνα, την οποία επισκέφτεσαι συχνά, για να δουν πόσο δύσκολα τα βγάζει ο κόσμος στα Πατήσια, στα Λιώσια, στο Περιστέρι.
Εγώ εκτιμώ την προσπάθεια της κυβέρνησης. Έτσι, εκτιμώ το έργο του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα όμως, ανάλγητες συμπεριφορές και τοποθετείς άκαρδες, δηλαδή με χαρακτηριστική άνεση, εγώ δεν μπορώ να τις δω. Επειδή υπήρξε μια συγκίνηση, σύμφωνα με τα όσα είδαμε και διαβάσαμε, υπήρξαν κάποιες ιστορίες που σας ευαισθητοποίησαν, κυρία Καραμαλή? Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα που έρχονται στο γραφείο σας και σας περιγράφουν αυτή την αδυναμία? Κύριε Τζένο, τρεις φορές, τέσσερις την εβδομάδα επισκέφτομαι όλους τους δήμους της Β' και βλέπω φίλους και γνωστούς, όπου εκεί κάθομαι και ακούω τα προβλήματά τους. Τι σας λέει ο κόσμος, κύριε Καραμαλή? Τα προβλήματα αυτά λοιπόν έχουν γιγαντωθεί. Mm-hmm. Μου λένε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έχω φίλο στους Αγίους Αναργύρους, μου λέει, άνα πήρανε στεγαστικό δάνειο, δεν έχω να πληρώσω τις δόσεις, περιμένω τη ρύθμιση και τον αγώνα που κάνει πράγματι η κυβέρνηση για να ρυθμίσει αυτά τα δάνεια και τις δόσεις, το περιμένω με αγωνία και την ίδια ώρα μου έρχεται το ένφια. Μα λες, άμα έχω 1,5 μήνα ληξιπρόθεσμα, 1,5 ληξιπρόθεσμα χρέη υπάρχουν το μήνα, mm-hmm. έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσει ο άλλος και δεν μπορεί και δεν το κάνει? Δεν έχει. Και όταν ακούω ότι για όλα αυτά εμείς δώσαμε αγώνα και πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις και έχω 2 μέρες να πάω σπίτι μου, εμένα με αφήνει παγερά διάφορη. Και αν έχει να πάει 2 μέρες και αν έχει να πάει 2 εβδομάδες. Εμένα. Και καλά κάνεις. Από εκεί πέρα, επειδή ακούγοντας τα όσα αναφέρεις, Άννα, έχω την αίσθηση ότι προβληματίζεσαι ακόμα και για το πολιτικό σου μέλλον, δηλαδή βλέποντας από μέσα δεν είναι πολιτικός, το σύστημα, και επειδή δεν είσαι πολιτικός, έχεις κανονική δουλειά και είχες κανονική δουλειά, σκέφτεσαι τον... Κοιτάξτε, όπως ξέρεις Γιάννη, εγώ ψήφισα την απόλυσή μου. Έκλεισε η ΕΠ και απολύθηκα. Έτσι. Γιατί έχω άποψη επ' αυτού, δεν έπρεπε να κλείσω όπως έκλεισε σε καμία περίπτωση και το έχω πει και στη δηλώση μου. Mm-hmm. Όμως ψήφισα την απόλυσή μου. Είμαι ο μοναδικός βουλευτής στον κόσμο, ψήφισα την απόλυσή του. Δεν με ενδιέφερε. Προκειμένου να πάμε μπροστά, παρόλο που είμαι μονογονεϊκή οικογένεια και μεγαλώνω μόνο μου 2 παιδιά, ψήφισα την απόλυσή μου. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει το οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Για τον καλό του τόπου. Αλλά αν είναι να βλέπω ανθρώπους από νοικοκύριδες να λιποθυμούν δίπλα μου και να κλαίνε στην αγκαλιά μου, εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, εσάι. Εγώ. Άρα θεωρείς ότι ήταν λάθος η επιλογή του κυρίου Χαρδούβελ για τη συγκεκριμένη θέση? Ο κύριος Χαρδούβελ δεν φταίει. Ο κύριος Χαρδούβελ μόλις τώρα ήρθε. Mm-hmm. Περιμένουμε όμως από τον κύριο Χαρδούβολη, με ερώτηση που συνυπογράψαμε, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, αν έχουν απομακρυνθεί αυτοί που έπρεπε, και ο εμπνευστής ο κύριος Καραβίτης που βρίσκεται. Αυτό μας ενδιαφέρει. Υπάρχει... Γιατί αν θυμάστε, ο κύριος Καραβίτης ήταν αυτός που είχε εμπνευστεί την επιβολή φόρου στα πνημιοστάσια, στα κοτέτσια και στις παρατημένες ορεινές πλαγιές ελληνικής υπαίθρου. Mm-hmm. Αυτά περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει ούτε γνώμης των οικονομικών είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος καθημερινός που δίνω αγώνα επιβίωση για την οικογένειά μου. Αυτό είναι. Μία απλή Ελληνίδα. Τίθεται θέμα παρέτησης των ανθρώπων που ουσιαστικά εμπνεύστηκαν το συγκεκριμένο φόρο? Αυτή την ερώτηση κάναμε και στην υπογράψαμε βουλευτές και περιμένουμε απάντηση.